Και έχουμε παγώσει εδώ με τον κύριο Μεντάνη, ο οποίος τον βοηθάει, σημειώνει το σκορ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξένου σας στην πρώτη βολή και έτσι το σκορ είναι 67, παραμένει μάλλον 67-60. Εύστοχο στη δεύτερη, 67-61. Κουλούρης για τον Ιακωβάκη. Μακάριος. Σουτ από τον Κουλούρη τριών πόντων και είναι εύστοχος, 70-61. Και όπως με πληροφορεί ο κύριος Μαντάς, θέλει 7 λεπτά περίπου ακόμα. Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα, ξένος. Δίνει στο Σπυρόπουλο. Διεισδύει αυτός, σουτάρει και σημειώνει καλάθι κάνοντας το σκορ 70-63. Πάλι στους 7 πόντους η ΑΕΛ. Μακάριος. Διεισδύει και πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι 72-63. Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα, στον ξένο. Ξένο σουτάρι για δύο πόντους άστοχος, ο Δημητρόπουλος στο rebound και Μακάριος. Ιακωβάκης και πάλι Μακάριος. Κουλούρης, πάλι Μακάριος. Μακάριος στον Κουλούρη, σουτάρει αυτός και είναι εύστοχος. Το σκορ γίνεται 74-63. Ενθουσιασμός και πάλι από τους φιλάθλους ΣΑΕΛ. Σπυρόπουλος για την Ολυμπιάδα, διεισδύει και παίρνει το φάουλ από τον Μακάριο. Έτσι έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει μία και μία βολές. Έτοιμος ο Σπυρόπουλος για την πρώτη βολή. Σουτάρι, άστοχος. Μπήκε όμως νωρίτερα ο Τάτσιος και έτσι σωστά η μπάλα είναι για την ΑΕΛ, η οποία επιτίθεται με τον Μακάριο. Δημητρόπουλος για τον Κουλούρη, σουτάρι αυτός, άστοχος. Πετρόπουλος προσπαθεί για το rebound, τελικά ο Τάτσιος και Αγγελόπουλος. Το rebound ο Πετρόπουλος δίνει στο Μακάριο, αυτός μια ωραία μπαλιά στον Ιακωβάκη, αλλά έκανε λάθος ο Ιακωβάκης προσπαθώντας να δώσει στον Κουλούρη. Και η μπάλα τώρα με τον ξένο για την Ολυμπιάδα. Παίρνει την εσωτερική αυτός, σουτάρει, αστοχή και το rebound ο Πετρόπουλος. Δίνει στο Μακάριο, Ιακωβάκης κάνει τον πάσιμο και ένα ωραίο καλάθι. Το σκορ είναι 76-63. Έχουμε time out. Παίρνει ο προπονητής της Ολυμπιάδας. Πάμε για άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα στους 13 πόντους υπέρ της ΑΕΛ, η οποία ανέβασε και πάλι την απόδοσή της μετά από ένα πεντάλεπτο. Και δίπλα μου έχω τον κύριο Κτενίδη. Κύριε Κτενίδη, πώς είδατε την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο? Μέχρι τώρα παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, αλλά πολύ καλή είναι και η Ολυμπιάδα, αν και έχει χάσει κάπως το ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά, πιστεύω ότι θα κερδίσει η ομάδα. Ευχαριστούμε κύριε Μελά, το μικρόφωνο πάει σε εσάς. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Κτενίδη.
Ακόμα οι παίκτες είναι στους πάγκους των ομάδων τους. Και ξαναρχίζει το παιχνίδι. Οι παίκτες της Ολυμπιάδας έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Μου λέει να το φυσάς, λέει, θα σπουρτώ γιατί μπορεί να καούμε. Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα. Στον Σπυρόπουλο. Αγγελόπουλος, Σπυρόπουλος και πάλι. Διεισδύει, σουτάρει και βάζει ένα δύσκολο καλάθι και έτσι το σκόρ γίνεται 76-65. Στους 11 πόντους η διαφορά και μακάριος για την ΑΕΛ. Ιακωβάκης, Κουλούρης, διεισδύει, πετυχαίνει το καλάθι και παίρνει το φάουλ από τον Σπυρόπουλο. Έτσι έχει τη δυνατότητα για μία βολή. Το σκορ έχει γίνει 78-65. Και έχουμε μία αλλαγή από την Ολυμπιάδα. Βγαίνει ο Μπουγιούκος και μπαίνει ο Κάβουρας. Εύστοχος και στη μία βολή ο Κουλούρης και γίνεται το σκορ 79-65, συγγνώμη. Σπυρόπουλος για τον Αγγελόπουλο. Κάβουρας, σουτ 2 πόντων, ενστάση. Άστοχος στο rebound Ιακωβάκης και Μακάριος. Πιέζει ο Κάβουρας τον Μακάριο, αυτός ξεφεύγει. Δίνει στον Ιακωβάκη έξω, Κουλούρης. Πετρόπουλος μέσα στη ρακέτα, σηκώνεται. Είναι εύστοχος και κάνει το σκόρο 81-65. Κάβουρας, Αγγελόπουλος, σουτ 3 πόντων, είναι εύστοχος και 81-68. Μακάριος για την ΑΕΛ. Πιέζει ο Κάβουρας στο Μακάριο. Διεισδύει αυτός, σουτάρει. Άστοχος, το ριμπάν ο Τάτσιος για τον Αγγελόπουλο. Πίσω Νίκο, πίσω Νίκο! Αυτός χάνει την μπάλα. Νίκο! Αλλά διώχνει με το πόδι ο Κουλούρης και έτσι μπάλα πάλι είναι για την Ολυμπιάδα. Από πλάγια, Σπυρόπουλος. Δίνει στον Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλος. Κάβουρας, διεισδύει και πετυχαίνει καλάθι κάνοντας το σκορ 81-70. Στους 11 πόντους η διαφορά και έχουμε το φάουλ του Μπουγιούκου πάνω στον Μακάριο. Ο Μακάριος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει μία και μία βολές. Θέλει 2,5 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μακάριος είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Εύστοχος και 82-70, στους 12 πόντους η διαφορά. Σουτάρει και τη δεύτερη βολή. Άστοχος. Ο Σπυρόπουλος στο rebound στον Αγγελόπουλο. Διεισδύει αυτός και σουτάρει. Το rebound το Τάτσιο στο επιθετικό και φάουλ από τον Κουλούρη. Έτσι ο Τάτσιος έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει 2 βολές. Το σκορ είναι 82-70. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τάτσιος. Έτοιμος και για την δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη βολή.
ενώ μπήκε πολύ νωρίς μέσα στη ρακέτα ο Μπουγιούκος και έτσι μπάλα δίνεται απ' έξω για την ΑΕΛ και Μακάριος. Στον Ιακουβάκη, Κουλούρης, Μακάριος, πιέζεται από τον Κάβουρα, στον Δημητρόπουλο, ο οποίος σουτάρει άτσαλα, το rebound επιθετικό Πετρόπουλος, σουτάρει, του γίνεται φάουλ εκεί από τον Τάτσιο. Και έτσι έχει τη δυνατότητα για δύο βολές, να σουτάρει δύο βολές. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Πετρόπουλος. Ευστοχή και κάνει το σκορ 83-70 και πάλι στους 13 πόντους η διαφορά. Άστοχη δεύτερη, ο Κάβουρας στο rebound και Αγγελόπουλος. Γρήγορα στον Σπυρόπουλο, ο οποίος σουτάρει άστοχος, ξαναπαίρνει το rebound και εκεί του γίνεται φάουλ από τον Δημητρόπουλο. Μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο δεν έπαιξε αυτό που μπορεί να παίξει, δηλαδή οι παίκτες δεν έπιασαν την απόδοση. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο, μετά βέβαια και τις οδηγίες που τους έδωσε ο προπονητής ο κύριος Δαμιανός, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να έχουν πάρει αυτή τη στιγμή 13 πόντους διαφορά. Έλα, κοιτάτε! Μετά την εύστοχη βολή έχουμε το σκορ 83-71, περίπου 1,5 λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού. Κουλούρης για τον Μακάριο. Ιακωβάκης. Του γίνεται φάουλ εκεί από τον Αγγελόπουλο. Και έτσι σουτάρει μία και μία βολές. Έτοιμος για την πρώτη βολή. Εύστοχος. 84-71. Άστοχος στη δεύτερη, το rebound ο Κάβουρας. 83-71. Ο Αγγελόπουλος σε προσπάθεια σούτ τριών πόντων του έγινε φάουλ εκεί και έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει τρεις βολές. Ενώ το σκορ είναι 84-71, όχι 83 που είπα πριν, συγγνώμη. Άστοχος στην πρώτη βολή, απομένουν άλλες δύο. Άστοχος και στην δεύτερη βολή, το σκορ παραμένει 84-71. Σουτάρει την τρίτη βολή, άστοχος, το rebound ο Ιακωβάκης και Κράγκαρης. Του γίνεται φάουλ εκεί από τον Σπυρόπουλο. Και έτσι έχουμε βολές μία και μία από τον Κράγκαρη. Θέλει λιγότερο από ένα λεπτό να λήξει το παιχνίδι και έλα κυριάρχησε στον αγώνα. Επαναλαμβάνονται οι βολές. Εύστοχος ο Κράγκαρης. 85-71, στους 14 πόντους η διαφορά. Σουτάρε και τη δεύτερη βολή. Άστοχος, το rebound ο Τάτσιος, στον Αγγελόπουλο. Ο οποίος σηκώνεται για 3 πόντους, αστοχή, το rebound το επιθετικό ο Κάβουρας και κάνει το σκορ 85-73. Γίνεται εκεί φάουλ στον Κράγκαρη από τον Σπυρόπουλο. Δεν
Για το φάουλ έχει γίνει στον Κουλούρη, Γιώργο! Ο οποίος είναι έτοιμος για μία και μία βολές. Μαρία! Μωρέ, βρήκε! Τι κοιτάς! Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κουλούρης. Κάνει το σκορ 86-73, 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Και μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι τελείωσε. Άστοχος στη δεύτερη βολή ο Κουλούρης και Αγγελόπουλος για την Ολυμπιάδα. Κλέβει προς στιγμή ο Ιακωβάκης. Μπάλα απ' έξω για την Ολυμπιάδα. Στον Αγγελόπουλο, σουτάρει για 3 πόντους, άστοχος. Το rebound δυναμικά ο Κάβουρας, άστοχος και αυτός. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Γκράγκαρη. Και παρεμβάλλεται ο Σπυρόπουλος και διώχνει την μπάλα έξω. Κουλούρης απ' έξω για την ΑΕΛ στον Γκράγκαρη. Εν τω μεταξύ ο κύριος Δαμιανός ζητάει time out. Έχουμε κάποιες διαβουλεύσεις εκεί με τους διαιτητές και τους δύο προπονητές των ομάδων. Ξαναρχίζει το παιχνίδι με τον Κουλούρη να είναι έξω. Παίρνει την μπάλα από τον διαιτητή. Δίνει στον Γκράγκαρη. Αυτός κάνει το λάθος. Ο Σπυρόπουλος σουτάρει και του γίνεται το φάουλ εκεί από τον Χριστόπουλο. Θέλει περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα, δεν ξέρουμε ακριβώς τον χρόνο γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονικός πίνακας. Έχει αλλάξει. Έτοιμος για δύο βολές ο Σπυρόπουλος. 4 δευτερόλεπτα είναι. Σπυρόπουλος εύστοχος στην πρώτη βολή και κάνει το σκορ 86-74. Άστοχος στη δεύτερη, το rebound ο Κάβουρας, αστοχή για αυτός ο Πετρόπουλος. Τελικά τελειώνει το παιχνίδι, η νικήτρια ομάδα της ΑΕΛ. Στην περιγραφή του αγώνα ήταν ο Γιάννης Μελάς. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μεγιάννη που με βοήθησε στην μετάδοση του αγώνα. Το τελικό σκορ του αγώνα ήταν 86-74. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο για την ΑΕΛ γιατί υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός στο πρώτο ημίχρονο και με κάποια ανάποδα σφυρίγματα των διαιτητών, μάλλον αυστηρά σφυρίγματα που έγιναν εις βάρος της ΑΕΛ, φορτώθηκαν με φάουλ υψηλή και υπήρχε πρόβλημα.
Στο ημίχρονο ηρεμήσανε, άρχισαν να παίζουν τα συστήματα. Ο Δαμιανός από τον πάγκο καθοδηγούσε πάρα πολύ καλά. Ο νεαρός ο playmaker άκουγε, προσπαθούσε σωστά. Νομίζω ότι κρίθηκε στην άμυνα που έπαιξε ο Πετρόπουλος και ο Δημητρόπουλος μαζί με τον Χρήστο τον Γκράγκαρη. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου μπόρεσαν να γυρίσουν το παιχνίδι και έτσι να πάρουν τη διαφορά ασφαλείας γύρω στους 10 πόντους που ήταν σταθερή σχεδόν στα 15 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και να πάμε σταθερά μέχρι το τέλος χωρίς να κινδυνεύσουμε καθόλου. Τώρα απομένει δύσκολο παιχνίδι στο Αίγιο και θα δούμε πώς θα πάμε και εκεί πέρα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε την νίκη γιατί από πληροφορίες που είχαμε η Ολυμπιάδα ήταν η πιο δύσκολη ομάδα. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε στους τελικούς. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο Ανδρέας ο Δαμιανός για να μας πει τη γνώμη του για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εγώ έχω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είχαν οι παίχτες φορτωθεί με φάουλ κάποια στιγμή. Κοίταξε το φύλλο αγώνας και πες μας πώς σκέφτηκες να το αντιμετωπίσεις. Είναι γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πάρα πολλά φάουλ. Βασικοί παίχτες, κλειδιά στην ομάδα είχαν φορτωθεί με 3 και 2 και μερικοί με 4 φάουλ. Και το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε από εκεί και πέρα ήταν μόνο ένα είδος άμυνας, θα ήταν μόνο ζώνη. Θα μπορούσαμε να παίξουμε κάποια είδη ζώνης, αλλά από τη στιγμή που εντοπίσαμε κάποιον επικίνδυνο παίχτη, προτιμήσαμε το 4-1. Μέχρι που αναγκάστηκε ο προπονητής ο αντίπαλος να τον κάνει αλλαγή, οπότε το γυρίσαμε σε 2-3. Νομίζεις ότι τον παίχτη...